Η μία μετά την άλλη έρχονται οι αντιδράσεις από την απόφαση του Ερντογάν να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί. Το State Department με μια ήπια ανακοίνωση αρκείται απλά στο να εκφράσει την απογοήτευσή του. Μας απογοητεύει η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να αλλάξει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι η τουρκική κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη να εγγυάται την πρόσβαση στην Αγία Σοφία σε όλους τους επισκέπτες. Σε αρκετά πιο αυστηρούς τόνους, η αντίδραση της Αμερικανικής Γερουσίας με ανακοίνωση των γερουσιαστών Τζον Ρις και Ρόμπερτ Μενέντες. Καταδικάζουμε έντονα την απόφαση του Προέδρου Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί. Η κίνηση του Ερντογάν σήμερα είναι μια μεγάλη προσβολή για τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο. Στο ίδιο ύφος και η αντίδραση από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αποτελεί το χειρότερο παράδειγμα θρησκευτικού φανατισμού. Η Γαλλία θλίβεται για την απόφαση του τουρκικού συμβουλίου της επικρατείας να τροποποιηθεί το καθεστώς της Αγίας Σοφίας και το διάταγμα του Προέδρου Ερντογάν με το οποίο υπήχθη στη δικαιοδοσία της διεύθυνσης θρησκευτικών υποθέσεων. Το Βερολίνο αντέδρασε άμεσα στην απόφαση του Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί. Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι η Αγία Σοφία διατίθεται αποκλειστικά σε μια θρησκεία για την τέλεση προσευχής. Από την πρώτη στιγμή η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου μέσα από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα. Die Bedeutung, die ist vor allen Dingen politischer Natur. Das ist hier ein Streitthema, über das wirklich seit Jahrzehnten immer wieder gestritten wird. Es wird immer wieder als Politikum auch genutzt von den führenden Politikern, in dem Fall von der Regierungspartei AKP. This isn't about a sudden need in a very touristic part of Istanbul for more press space. What it really is a domestic political decision by President Erdogan. Greece has weighed in on the debate, calling the Hagia Sophia Mosque the move, rather, to a provocation to the civilized world. Οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης σχολιάζουν την απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την Αγία Σοφιά. Ama bu verilen kararın da aslında yine de doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü aslen bu yapı cami olarak inşa edilmedi. Sonrasında müze olması bu doğu batı arasındaki sentezi aslında iyi temsil ediyordu ve ülkemize gelen turistler işte aynı zamanda yerel turistlerin ilgi odağıydı Ayasofya. Yani bunun için Türkiye'nin kararlarını herkes saygı gösterecek. Benim Avrupa'da camilerimi yakıyorlar, yıkıyorlar. Saygı göstermiyorlar. Ben buraya Ayasofya benim atalarımın yeri mükemmel oldu.